Μαζί παρακολούθησαν το θρίαμβο του Πύρου Δήμα και της Κατερίνας Στάνου στην εξοχική κατοικία του κ. Στεφανόπουλου αμέσως μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν στο εργοτάξιο κατασκευής της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τους Έλληνες αθλητές μέσα από την ψυχή του. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους Ολυμπιονίκες μας. Δείχνουν την αγωνιστικότητα, τη μαχητικότητα, την ικανότητα των αθλητών μας. Δείχνουν ότι συνεχίζουμε την παράδοση των προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων και θα πάμε ακόμα καλύτερα στους επόμενους. Ενθουσιασμένος από τις πρωτιές της ελληνικής αποστολής στο Σίδνεϊ, δήλωσε από την Κρήτη και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αλήθεια ότι πολλά μας θλίβουν και πολλά μας πληγώνουν στη σημερινή Ελλάδα, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι μερικά Ελληνόπουλα κρατάνε ψηλά τη σημεία των ιδανικών και των αξιών. Το αθλητικό πνεύμα και την ευγενή άμυλα χαιρέτησε και ο πρόεδρος του Συνασπισμού, Νίκος Κωνσταντόπουλος, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στον Πύρο Δήμα. Ο Πύρος Δήμας αξίζει τα συγχαρητήρια όλων, γιατί δίνει χαρά σε όλους. Την Ελλάδα που διαπρέπει διεθνώς επικρότησαν οι βουλευτές όλων των κομμάτων. Ακόμα και από την κλασική αρχαιότητα, από τους μεγάλους εκείνους αθλητές των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, είναι μεγαλύτερος ο Πύρος. Γιατί ας πούμε ο Μήλωνο Κροτονιάτης, που είχε εξάκεις φορές, εξάκεις ήταν Ολυμπιονίκης, ήταν Ολυμπιονίκης ανάμεσα στις πόλεις κράτη της Ελλάδας. Ο Πύρος Δήμας είναι τρεις Ολυμπιονίκης ανάμεσα στα κράτη όλης της γης. Ο άφλος της Κατερίνας είναι εφάμιλος με τον άφλο της Βούλας Πατουλίδου. Συνεχίζει στην ίδια κορυφογραφή. Θα έλεγα δε ότι αυτή είναι η ταχύτερη γυναίκα στη γη, γιατί τη Μάριον Τζόρνου τη θεωρώ υπεράνθρωπο. Οι Ολυμπιονίκες μας επιμένουν να μας υπενθυμίζουν τις αρετές αυτού του λαού, του ελληνικού λαού. Δεν επιτρέπουμε στους Έλληνες πολίτες, στην ελληνική κοινωνία, να συνειδητοποιήσει τη θετική και δημιουργική όψη της Ελλάδας και να χαρεί γι' αυτό. Και το λέω αυτό με αφορμή τις σημερινές επιτυχίες των αθλητών μας στο Σίδνεϊ. Ελπίζω να έχουμε την ίδια συνέχεια. Θερμά συγχαρητήρια στον Πύρο Δήμα και στα άλλα παιδιά που μας έκαναν εθνικά υπερήφανους για άλλη μια φορά. Στη διάρκεια του ελληνικού μας, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε σε ειδήσεις από την Ολυμπιάδα με πληροφορίες για τις προσπάθειες των υπολείπων αθλητών. Έτσι λοιπόν, στη συνέχεια του δελτίου μας, μείνετε μαζί μας για να δείτε τις χρυσές μας ελπίδες για μετάλλια, τον Καχιασβίλη, τη Βασδέκη, τον Κακλαμανάκη και τον Ταμπάκο. Πώς χαλαρώνουν για τη μεγάλη μάχη τα κορίτσια της Ρυθμικής.